Σύντροφοι και φίλοι, διαδηλώνουμε σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βροτοφωνάζοντα το σύνθημα στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι η λαοί», για να καταγγείλουμε την ομή επέμβαση στις εσωτερικέ υποθέσεις της Βενεζουέλα από τη ΣΥΠΑ, τις συμμαχικές τους κυβερνήσεις στη Λατινική Αμερική και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις στρατιωτικές απειλές και τις πραξικοπηματικές ενέργειες κατά του εκλεγμένου Προέδρου της Βενεζουέλα με παράλληλη στήριξη και αναγνώριση των αντιδραστικών δυνάμεων τη αντιπολίτευση. Καταδικάζουμε του υπεριαλιστέ των ΗΠΑ που διαχρονικά έχουν ανατρέψει εκλεγμένε κυβερνήσει που δεν του είναι αρεστέ, έχουν στηρίξει ακροδεξιέ δυνάμει και φασιστικέ χούντε στη Λατινική Αμερική και ολόκληρο τον κόσμο και έχουν προωθήσει στρατιωτικέ επεμβάσει για να επιβάλλουν τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντά του. Την επεμβατική πολιτική των κυβερνήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Βενεζουέλα και ιδιαίτερα τη στάση τη ελληνική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που δεν βγάζει τσιμουδιά, αθώνοντα την επέμβαση των υπεριαλιστών στι εσωτερικέ υποθέσει τη Βενεζουέλα, που την ίδια στιγμή έχει γίνει ο σημεοφόρο των συμφερόντων των ΗΠΑ στην περιοχή, προωθώντα τα σχέδιά του, ανοίγοντα νέε στρατιωτικέ νατοϊκέ βάσει, μπλέκοντα το λαό μα σε επικίνδυνε περιπέτειε. Καταδικάζουμε την υποκρισία των αστικών πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα, που υιοθετούν όλα τα προσχήματα της επέμβασης αυτής. Από αυτό το βήμα εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας, το μοναδικό αρμόδιο για τις εξελίξεις στη χώρα του, που μόνο με τον αταλάντευτο αγώνα του ενάντια στους υπερελιστικούς σχεδιασμούς και την ανατροπή του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος μπορεί να ζήσει μια ζωή καλύτερη, όπως ο ίδιος πραγματικά την ορίζει, αφέτης του πλούτου που παράγει. Πραγματοποιούμε σήμερα μαχητική πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία και από εκεί προ τα γραφεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το, το Σάββατο στι 16 του μήνα το βράδυ, πραγματοποιούμε μεγάλη πολιτική συγκέντρωση στο Sporting. Αφορμή για τι δεκάδε διαδηλώσει και άλλε εκδηλώσει αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο, αποτέλεσε η αυτοανακήρυξη του Χουάν Γκουαδό, στελέχου τη αντιδραστική αντιπολίτευση τη Βενεζουέλα, σε μεταβατικό πρόεδρο τη χώρα, με αιτιολογία τη λεγόμενη ύπαρξη καινού στη χώρα. Οι προεδρικέ εκλογέ τη 20η Μάη του 2018 που ανέδειξαν τον Νικολά Μαδούρο για πρόεδρο τη χώρα, χαρακτηρίστηκαν ω μη δημοκρατικέ από την αντιπολίτευση, τι ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ. Το περιστατικό αυτό δεν έρχεται σαν κερευνό εν εθρία. Είναι μέρο του διακηρυγμένου σχεδίου και τη πρακτική όλων των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 20 χρόνια με στόχο την αποσταθεροποίηση του μη αρεστού καθεστώτος. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα το αποτυχημένο πραξικόπημα τη 12η Απρίλη του 2002 κατά του τότε Προέδρου Ούγκο με το οποίο είχε αυτοανακηρυχθεί πρόεδρο τη Βενεζουέλα, ο τότε πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχάνων. Πολλέ προσπάθειε αποσταθεροποίηση, σαμποτάζ και βίε κινητοποιήσει όπω αυτέ του 2014 ή του 2017 με δεκάδε νεκρού. Τη χρηματοδότηση μέσων μαζική ενημέρωση, κομμάτων τη αντιπολίτευση και μη κυβερνητικών οργανώσεων τη Βενεζουέλα με 40 έω 50 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο από τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη των συμφερόντων του. Τι απειλέ του Τραμπ τον Αύγουστο του 2017 που ήδη δήλωνε κοινικά ότι ανάμεσα στι πολλέ επιλογέ για τη Βενεζουέλα είναι και μια πιθανή, πιθανή στρατιωτική επιλογή, αν κρυθεί αναγκαίο. Τι κυρώσει αξία εκατομμυρίων δολαρίων στι εξαγωγέ πετρελαίου και άλλων προϊόντων. Το σύντομο διάστημα που πέρασε από την αυτοανακήρυξη του Γκουαϊδό σε πρόεδρο τη χώρα έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνέχισε τι απειλέ για χρήση στρατιωτική βία με το σύμβουλο ασφαλεία Τζον Μπόλτον να αφήνει την αποστολή 5.000 στρατιωτών στην Κολομβία, σταθερό σύμμαχο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα προχώρησε ουσιαστικά στην κλοπή τη εταιρεία Citgo τη ΗΠΑ, θηγατρική τη κρατική εταιρεία πετρελαίου τη Βενεζουέλλα δέσμευσε ενεργητικό κεφάλαιο 7 δισεκατομμύριων δολαρίων, ενώ τα έσοδα τη δεν θα αποδίδονται στην κυβέρνηση του εκλεγμένου πρέδου τη Βενεζουέλας, αλλά στο δικό του αχυράνθρωπο. Το Η... Το Η κίνηση αυτή αναμένεται να στερήσει από τα επόμενα χρόνια από τη χώρα πόρου ύψου 11 δισεκατομμύρια δολαρίων. Ο Γκουαϊδό, αποθρασινόμενο από τη διεθνή στήριξη, όρισε εκπροσώπου του ω δίθεν πρέσβη στη ΣΥΠΑ και σε άλλε χώρε τη Λατινική Αμερική. Ενώ την περασμένη Πέμπτη ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών τη Βενεζουέλα η σύλληψη τριών απόστρατων αξιωματικών που οργάνωναν τη δολοφονία ανώτατων αξιωματικών και του ίδιου του Προέδρου υπό την καθοδήγηση τη CIA. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο να αποπροσανατολίσει από το αντιλαϊκό τη έργο και να μπορέσει να διατηρήσει ένα αριστερό και δίθεν προοδευτικό άλοθη, σπέβδει να δώσει μαθήματα δημοκρατία, δηλώνοντα διαστόματο κουρλέτη την αμέριστη στήριξη και αλληλεγγύη στον νόμιμο πρόεδρο τη Βενεζουέλα. Σύντροφοι και φίλοι, κάνει την πάπια. Δεν ψελίζει ούτε μία κουβέντα για το βρώμικο ρόλο των ΗΠΑ στι εξελίξει. Εμφανίζει ω διπλωματική πρωτοβουλία την ομοίη ανάμειξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα εσωτερικά τη Βενεζουέλα με το μανδύα τη Διεθνού Ομάδα Επαφή με στόχο να την εξοραίσει, δεν υπάρχει στήριξη, δεν υπάρχει αλληλεγγύη σε ένα λαό, αν ταυτόχρονα δεν καταδικάζεται, δεν αναπτύσσεται συγκεκριμένη δράση ενάντια στο θήτη. Αλλά πώ θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, αφού σύμφωνα με τον πρέζι, τον είπα στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, οι ελληνοαμερικάνικε σχέσει με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι οι καλύτερε όλων των εποχών. Η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα στη χώρα μα υποκριτικά αφοράνε το μανδύα τη φιλανθρωπία, Στηρίζοντα την υπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα, στο όνομα μάλιστα από των εκρηκτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαό τη χώρα. Και λέμε υποκριτικά, γιατί την ίδια στιγμή τα κόμματα αυτά υπερασπίζονται το καπιταλιστικό σύστημα, που είναι ο μοναδικό υπεύθυνο για την κατάσταση που αντιμετωπίζει ο λαό τη Βενεζουέλα και όλοι οι λαοί του κόσμου. Φυσικά η Νέα Δημοκρατία, για να καταφέρει να κάνει αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ που τη έχει κλέψει όλο το αντιλαϊκό έργο, κάνει ότι δεν βλέπει την υποκριτική στάση του ΣΥΡΙΖΑ και τι εξελίξει στη Βενεζουέλα προσπαθώντα να εμφανιστεί πιο γνήσια ευρωατλαντική, εγκαλεί την κυβέρνηση ότι τάχα δεν ταυτίζεται με του συμμάχου τη ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι, όπω λέει, αναγνωρίζει τη δικτατορία του Μαδούρο. Αυτή την κριτική είναι που αξιοποιεί και ο ΣΥΡΙΖΑ για να πουλάει αριστεροσύνη απευθυνόμενη σε διαφορετικό ακροατήριο. Γιατί όμω είπα και η Ευρωπαϊκή Ένωση κόπτεται τόσο για τι εσωτερικέ εξελίξει στη Βενεζουέλα, Φυσικά γιατί στα εδάφη της Βενεζουέλας βρίσκονται τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα και μάλιστα αποθέματα που τα τελευταία 20 χρόνια ορέγονται τα ρωσικά και κινέζικα μονοπόλια και όχι αυτά τον ΗΠΑ και το συμμάχων τους. Μονοπόλια της Ρωσίας και της Κίνας έχουν αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα στην πετρελαιοπαραγωγό ζώνη της κοιλάδας του Ορεινόκο όπου θεωρείται ότι υπάρχουν τα τρίτα μεγαλύτερα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο. Τα συμφέροντα που διακυβεύονται στη Βενεζουέλα είναι αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύντροφοι και φίλοι, πάει πολύ η ηγέτη τη καταπάτηση των στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων, οι μακελάριδε των λαών, η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν μαθήματα δημοκρατία και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με ποιο τρόπο ο εκλεγμένο πρόεδρο τη Βενεζουέλα έχει μικρότερη νομιμοποίηση από τον Τραμπ, α πούμε, ο οποίο λόγω του εκλογικού συστήματο έχει εκλεχτεί πρόεδρο των ΗΠΑ, συγκεντρώνοντα λιγότερε ψήφου από την αντίπαλό τη προεδρικέ εκλογέ. Όπω άλλωστε έχει συμβεί και πολλέ φορέ στο παρελθόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, α πούμε, ο οποίο στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία πήρε 23% ενώ στο δεύτερο η συμμετοχή ήταν μόλι 43%. Με ποιο τρόπο το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο στη γειτονική ΦΥΡΟΜ για την ένταξή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ τον περασμένο Οκτώβρη έχει μεγαλύτερη νομιμοποίηση, αφού συμμετείχε μόλι το 36,1% των ψηφοφόρων. Ή το δημοψήφισμα απάτη τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τον Ιούλιο του 2015, που εν μία ανοιχτή το όχι έγινε ναι, ή τα δημοψηφίσματα στην Ιρλανδία και τη Γαλλία για το Ευρωσύνταγμα, τα οποία επαναλήφθηκαν μέχρι να αλλάξει το αποτέλεσμά του εν μέσω πιέσεων και εκβιαστικών διλημάτων. Σημενή, σημενή, η Πανάτο και η Ευρωπαϊκή Ένωση συστηματικά ανατρέπουν εκλεγμένες κυβερνήσεις που δεν τους είναι αρεστές. Στηρίζουν ακροδεξιέ δυνάμει και φασιστικέ δικτατορίε. Ματώνουν του λαού στηρίζοντα ή προωθώντα στρατιωτικέ επεμβάσει σε όλο τον κόσμο. Δύσκολα βρίσκει κανεί χώρα στη Λατινική Αμερική που δεν υπέφερε από Αμερικανοκίνητη χούντα κατά τον 20ο αιώνα. Κούβα, Αργεντινή, Χιλή και άλλε πολλέ. Αλλά και στην περιοχή μα, στη χώρα μα. Οι ΙΠΑ και το ΝΑΤΟ υποκίνησαν και στήριξαν τη χούντα των συνταματαρχών του 67-74, που φυλάκισε και βασάνισε χιλιάδε κομμουνιστέ και άλλου αγωνιστέ στην Ελλάδα το πραξικόπημα τη ελληνική χούντα στην Κύπρο και η εισβολή τη Τουρκία σε δύο φάσει το 1974 οδήγησε στην κατοχή μέχρι και σήμερα του 37% του κυπριακού εδάφου. Όλα αυτά έχουν τη σφραγίδα των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ. Ωστε όπω έλεγαν οι ίδιοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, στόχο ήταν να διαφυλαχθεί ανέπαφη η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Οι ίδιοι είναι που προωθούν σήμερα το σχέδιο διχοτόμηση τη Κύπρου για την εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου τη περιοχή. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ήταν η πρώτη που αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ω πρωτεύουσα του Ισραήλ, με τη μεταφορά τη πρεσβεία τη εκεί, δίνοντα άλλο διστόριο τρομοκρατία του Ισραήλ, στερώντα από τον Παλαιστινιακό λαό την πατρίδα του. Στηριζόμενοι σε φασιστικέ δυνάμει, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η αντιδραστική κυβέρνηση τη Ουκρανία ηγείται σήμερα αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων και διώκει του κομμουνιστέ ακόμα και μέσα στα σπίτια του. Η ΠΑΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποκινούν εθνικισμού στα Βαλκάνια, προωθούν αλλαγέ συνόρων, επιστρέφοντας στον τόπο του εγκλήματος 20 χρόνια μετά το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας για να επιτύχουν στρατηγική περικύκλωση της Ρωσίας. Έχουν μετατρέψει τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφροκή σε θέατρο πολέμου. Συρία, Λιβύη, Ιράκ, Ιε, η ο κατάλογος των επιβάσεων είναι ατελείωτος. Έχουν απλώσει τα δολοφονικά του χέρια παντού, αφήνοντα εκατομμύρια νεκρούς και ξεριζωμένου. Η Μεσόγειος έχει γεμίσει νεκρά κορμιά προσφύγων και μεταναστών. Δύο εβδομάδε πνίγονταν οι 47 μετανάστε του sea 3 στα νερά τη Ιταλία για να γίνει τελικά δεκτή η αποβίβασή του. Αλλά θα πει κάποιο ότι ο Σαλβίνη είναι ακροδεξιό. Ποια είναι η συνολική στάση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν. Η δίθεν Δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού βομβαρδίσει του λαού, στη συνέχεια του κοιτάει στα πτυχία για να αποφανθεί αν αξίζουν να περάσουν τα σύνορά τη και να δουλέψουν στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ πανηγύριζε, έχει επιδεινώσει τι συνθήκε εγκλωβισμού και καταστολή για ακόμη περισσότερου πρόσφυγε και μετανάστε στη χώρα μα. Το Ευρωκοινοβούλιο, μπροστά στι εξελίξει στη Βενεζουέλα, υιοθέτησε απόφαση αναγνώριση του Ανδρίκελου, τον ΙΠΑ, μεταβατικό πρόεδρο τη χώρα την οποία κατήγηλε και καταψήφισε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. Το ψήφισμα αυτό προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το Κόμμα των Φιλελεύθερων, αλλά και το Κόμμα των Σοσιαλιστών. Η Σοσιαλιστική Διεθνή με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου έχει ήδη δηλώσει στήριξη στην ανατροπή του εκλεγμένου πρόεδρου. Η Ισπανία του Σοσιαλδημοκράτη Πέτρο Σάντσεθ μαζί με τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία Πρωτοστάτησαν στο προκλητικό τελεσίγραφο προ τον εκλεγμένο πρόεδρο τη Βενεζουέλλα, που λέει ότι αν δεν προκηρύξει εκλογέ, θα αναγνωρίσει τον πραξικοπηματία. Αυτέ είναι οι δυνάμει με τι οποίε οραματίζεται τα προοδευτικά, αντιδεξιά μέτωπα ο ΣΥΡΙΖΑ για να εξανθρωπίσει δίθεν τον καπιταλισμό και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συμπέρασμα είναι ένα. ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τη φύση του υπεραλιστικέ ενώσει, κίνδυνο για του λαού. Κοσμοπολίτε και εθνικιστέ, σοσιαλδημοκράτε και νεοφιλελεύθεροι, όλοι μπορούν να συμμαχίσουν για να προωθήσουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου στη χώρα του, όλοι μαζί απέναντι στου λαού. Σύντροφοι και φίλοι, στεκόμαστε χωρί αμηχανία μπροστά στι εξελίξει. Ανεξάρτητα από την όποια εκτίμηση για τη διακυβέρνηση αυτή, είναι επιτακτική ανάγκη να καταδικαστεί απερίφραστα η υπερελιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα που στρέφεται ενάντια στο λαό τη και σε όλου του λαού, προμηνύοντα επικίνδυνε εξελίξει στην ευρύτερη περιοχή ο λαό τη Βενεζουέλα και κάθε λαό έχει αναφέρει το δικαίωμα να επιλέγει ο ίδιο, χωρί ξένη εμπλοκή, το δρόμο που θα ακολουθήσει. Αυτή τη στάση αρχών, που είναι η μόνη πραγματική στήριξη στην εργατική τάξη και το λαό τη Βενεζουέλα, τηρούν από την πρώτη στιγμή το Κουκουέ και η ΚΝΕ. Εκφράζουμε και σήμερα με τη συγκέντρωσή μα την αλληλεγγύη μα στο λαό και την νεολαία τη Βενεζουέλα, στον αγώνα του για την υπεράσπιση των συμφερόντων του ενάντια στην υπεριαλιστική επιθετικότητα. Εκφράζουμε τη στήριξή μα στην κομμουνιστική νεολαία Βενεζουέλλα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Βενεζουέλλα, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τα δικαιώματα τη νεολαία και τη εργατική τάξη για να ζήσει ο λαό χωρί εκμετάλλευση και εμπεριαλιστικέ επεμβάσει. Αυτό το διάστημα δίνουν τη δική του μάχη ενάντια στην εξελισσόμενη εμπεριαλιστική επέμβαση, καλώντα την κυβέρνηση να πάρει ουσιαστικά μέτρα κατά τη καπιταλιστική κρίση για την ουσιαστική βελτίωση του βιωτικού επίπεδου του λαού. Με εξουδετερέω των μαφιών και των διεφθαρμένων, ώστε να ανακτηθούν η αγοραστική δύναμη του μισθού και οι πρόσδεστα απαραίτητα αγαθά και σε υπηρεσίε όπου παρατηρούνται ελλείψει. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μα σε όλου του λαού που βρίσκονται στο στόχαστρο τη υπεριαλιστική επιθετικότητα. Μόνο οι λαοί, με την πάλη του, μπορούν και πρέπει να ανατρέψουν του υπεριαλιστικού σχεδιασμού, το σύστημα των πολέμων και τη προσφυγιά, το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα. Οι λαοί θα νικήσουν.